Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Double time, Δευτέρα 18 Απριλίου. Πάλι με ψάρεσε ο Μάρκος. Ναι, Μάρκο, θέλουμε την άλλη οθόνη. Ξανά μαζί, τελευταία φορά μέχρι το Πάσχα και θα τα ξαναπούμε πάλι στις 2 του Μαΐ. Πολύ περίεργη εβδομάδα είχα, Νίκο, περίεργη, αν και δεν με ρώτησες. Θα σε ρωτούσα τώρα, Παναγιώτη, γιατί έχουμε φτάσει στα τελειώματα και γίνεται ένας χαμός στο πρωτάθλημα. Ένας χαμός εκτός από τον πρώτο όμιλο της Μπρόντζ, που ας πούμε κοιτάνε τα λουλουδάκια, περπατάνε στα λιβάδια. Όλοι άλλοι σκοτώνονται. Ο πρώτος όμιλος της Μπρόντζ είχε 2 μηδενισμούς, 2 μάτσολα κιόλα. Δεν ασχολιόταν κανένας από αυτούς. Κανένα. Παίζανε, ναι, ήταν 30 πόντσα παιχνίδια. Κάπως έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για πες μου, τι περίεργη εβδομάδα είχες. Είχα περίεργη εβδομάδα pigs. Περίεργη εβδομάδα pigs. Ναι, το είδα. Ναι, είχα. Τι άλλη περίεργη εβδομάδα είχα. Είχες και Kramer. Kramer, μπορεί να είχα. Είχα σίγουρα ή αυτήν ή την προηγούμενη, αλλά δεν θυμάμαι. Νομίζω αυτήν. Ναι, με Γάστ. Αυτή πρέπει να την είχα. Τι άλλο περίεργο είχες. Τι άλλο περίεργο είχα. Είχα πολλές ελλείψεις του pick and roll, αλλά δεν τους ενδιαφέρε γιατί, ναι, νομίζω, δεν είναι περασμένοι. Σκάσανε. Ναι, είδα, δεν το είχα, την πρώτη ήττα των Anonymous. Πηγαίνεις κιόλας και βλέπεις παιχνίδια. Όχι. Είδα, ενώ ότι πήρε το μάτι μου. Την πρώτη ήττα των Anonymous. Αυτό εννοείς. Εντάξει. Okay. Ναι, και μάλιστα είναι ήττα που μπορεί να είναι καταδικαστική στη σούμα στο τέλος. Και να το πάμε και ανάποδα όμως, τεράστια νίκη για τους Φρικασέ ήταν αυτό το παιχνίδι. Ισχύει, ήταν λίγο έτσι μια ανάσα, έτσι. Γιατί τα παιδιά είχαν χάσει αρκετό έδαφος. Ισχύει και ήταν, άμα χάνανε και αυτό το μάτς ήταν σε δεινή κατάσταση. Αλλά πλέον είναι καβάλα στα άλογο. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι οι Φρικασέ κάποια στιγμή ήταν μεταξύ δεύτερου και τρίτου στις θέσεις. Και πιθανότατα να θεωρούσαν και εκείνους αυτούς τους ότι εντάξει, περάσαμε άνετα. Δεν ξέρω αν το λέγανε τα παιδιά όντως, αλλά είδες τι σκαμπανεβάσματα φέρνει η Λίγκα και δεις τις, τις κατηγορίες τύπου Rising Bronze, που αν σου λείπει ένας-δύο παίχτες που κάνουν διαφορά, μετά μπλέκεις. Γενικά έχεις κάνει πολλά σενάρια. Είδες. Τώρα μου λες κερδίζανε οι Φρικασέ και μετά λέγανε το έχουμε εύκολα. Την άλλη φορά μου λες κάθονται και χάνουν οι Μπαλαράινες. Είδες. Τελικά βγήκαν έκτη όμως οι Μπαλαράινες. Είμαι σεναριογράφος όμως. Βλέπεις. Κάνω σενάρια με βάσιμες υποψίες. Απλά δεν τις λέω έτσι. Δεν τις διαδίδω. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Μπορεί να έχει και δίκιο, δεν θα το μάθουμε ποτέ, πιστεύω. Κοίτα, μπορώ να πιάσω τον Ανδρέα και να του πω: Ανδρέα, θα μου πει ο Γιωβάννης. Θα σου πει, λες, ο Ανδρέας. Θα μου πει ο Ανδρέας. Ψάχνεις το ίδιο πράγμα που ψάχνω και εγώ. Έψαχνα το live, ναι. Ναι, και εγώ πάλι την πάτησα. Αυτό πήγα να πω, ότι 2-2 την έχουμε πατήσει. Sorry, τώρα θα. Ωραία. Καλή φορά. Λοιπόν, αυτό είναι το κινητό, να ξέρει. Ναι, το κατάλαβα. Γεια σου, κότς Φατόπουλε, λέει ο Κελεπούρης. Έχουν και προσωπικό τσάτ, πιστεύω όμως, οι τσάτσι. Ο Αλέξης το απαντάει, ο Αντώνης ο Λιβαδάς μας καλησπερίζει, ο Μάνος ο Κούβαρης μας καλησπερίζει επίσης και μας εύχεται καλή Ανάσταση. Εγώ έχω τον Κελεπούρη πρώτο σχόλιο. Και εγώ τον Κελεπούρη έχω πρώτο σχόλιο. Αλλά δεν το είπες. Α, το πήγες από κάτω προς τα πάνω. Όχι, είπα γεια σου, κότς Φατόπουλε. Είπα ότι χαιρέτησε τον Φατόπουλο για τους τσάτσους. Α, όχι, εγώ και άλλο σχόλιο. Πιο πάνω. Ναι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Α, καλησπέρα. Και ο Κασιώτης μας καλησπέρισε μετά, ο Παναγιώτης, ο Δρόσης. Και μετά ξεκινάνε αυτά που είπες εσύ σε μένα. Α, τότε μου λείπουν εμένα κάποια σχόλια. Έτσι. Γιατί μου λείπουν κάποια σχόλια. Δεν ξέρω. Μετά είπες τον Αντώνη, τον Αλέξανδρο και τον Δημητρακόπουλο, τον Νίκο. Τον Νίκο, όχι, δεν τον είχα πει, τον λέω τώρα όμως. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Είπαμε, τελευταία εκπομπή πριν από το Πάσχα είναι αυτή, πριν από τη διακοπή για τις γιορτές. Μετά θα έχει εκπομπή, παρότι δεν θα έχει αγωνιστική το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Θα είναι οι 2 εβδομάδες αυτή του Πάσχα και η επόμενη, που είναι μισές. Οπότε, βλέπετε, σας το λέω και με τα χέρια για να είναι πιο εύκολο. Και στην νοηματική, λοιπόν, το Jumble Time. Έτσι. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχουμε πολλά ωραία πραγματάκια σήμερα. Πρώτα απ' όλα ήταν μια τρομερή αγωνιστική. Αυτό είναι ένα μπλουζάκι που παίρνετε με τα σχόλιά σας στο τέλος της εκπομπής. Και αυτό είναι η κουπίτσα η κλασική. Με ό,τι λόγο θέλετε από τη Photo Create. Και αυτό εδώ είναι το Summer του Jumble που ξεκινάει 9 Μαΐου. Οι συμμετοχές είναι μέχρι την Παρασκευή μετά το Πάσχα.
Οπότε ξεκινάτε, θα γίνει ωραίο παρεάκι εκεί πέρα. Και όσοι θέλουν να πηγαίνουν από παραλία γήπεδο, είναι η καλύτερη φάση αυτή. Και τα καλοκαιρινά γενικά είναι τα πιο ευχάριστα, έτσι. Είναι καλή φάση τα καλοκαιρινά. Σου είπα, μου αρέσει Καλυθέα όταν έχει φως στα πρώτα παιχνίδια. Σ' αρέσει Καλυθέα όταν έχει φως στα πρώτα παιχνίδια. Όταν η Καλυθέα έχει φως στα πρώτα παιχνίδια, αυτός που κάνει η κάμερα... είναι Λούτσα. Πάει στο γήπεδο με τρεις ανεμιστήρες γύρω-γύρω. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι το διάγραμμα των play-off, παιδιά. Έτσι είναι σε όλες τις κατηγορίες. Στην Golden έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, μιας και δεν υπάρχει ο 11ος, οπότε απλά πέφτει ο 11ος. Ο 10ος σώζεται. Εκτός και αν ρίξουμε και το 10ο. Να το πάμε εκεί, να ρίξουμε και 10. Όχι, αφού ανεβαίνει ο ένας από την μόνο νικητής, πολύ αυστηρό αυτό. Πολύ αυστηρό, να έχεις πάει τελικό και να μην ανέβησε. Έτσι. Πολύ σκληρή κατάσταση. Λοιπόν, εδώ πέρα υποβιβασμός επιτημένου 1ος 10ος από τη Silver ισχύει αυτό, μιας και 11 δεν ήταν οι ομάδες, 11, οπότε αυτό έχει αλλάχτεί. Άρα ένας ακόμα πέφτει, γιατί ανεβαίνουν οι ομάδες του τελικού από την bronze πάνω. Έτσι. Και στην παραμονή έχουμε 10ος 11ος υποβιβασμός στη Rising. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν τρεις, γιατί νομίζω μία είναι που έχει φύγει η Academians, οπότε είναι οι άλλοι τρεις, 10ος, 11ος από τον έναν όμιλο και ο 10ος από τον άλλον. Και στη Rising ανεβαίνει το Final Four πάνω στην Bronze, γι' αυτό άλλωστε πέφτουν και τέσσερις ομάδες. Τα ίδια σταυρώσεις τις βλέπετε σε όλες τις κατηγορίες, τις τρεις πρώτες είναι πολύ εύκολες, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Είναι στις δύο πρώτες, στην τρίτη είναι... Το ίδιο, αλλά με αυτό, τον απέναντι όμιλο. Έτσι. Και στην τέταρτη που είναι λίγο πιο μπλεγμένα, μπορείτε να τα δείτε πώς πάνε τα πράγματα. Νομίζω ένα ζευγάρι πρέπει να έχει βγει. Ναι, έχει βγει. Το 6 ζευγάρι. Ο πέμπτος του Α με τον δεύτερο του Γ. Και έχει βγει και ο τρίτος του Α με τον τρίτο του Γ. Ναι, αυτά τα δύο ζευγάρια έχουν βγει σίγουρα. Και έχει βγει και ο πρώτος του Α με τον πέμπτο του Γ. Και ο πέμπτος Γ, ναι, Λος Αμίγκος, ναι, έχουν βγει με άμπλα, νομίζω. Με άμπλα, ναι. Έτσι είναι, και οι του Βλέικερς έχουν βγει με. Ποιος είναι ο τρίτος, Σαγιάνς. Τα Σφυριά έχουν βγει με τον Άριο Πάγκο. Οπότε ένας χαμός, παιδιά. Να είμαστε εμείς πάλι μπροστά. Ένας χαμός ολόκληρος. Τα Σφυριά, Παναγιώτη, ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας. Ναι. Μιας και πήραν μια νίκη, εντάξει, την περιμέναμε όλοι, αλλά πήραν και ένα δώρο ανέλπιστο από το Σέρμπολ. Ισχύει. Που κέρδισαν τους Clerks. Είδα τις δηλώσεις του Ρίζα μετά το μάτς του Παντελή και νομίζω τον λυπήθηκα πραγματικά. Δεν είδα, αλλά... Έχουν επί ένα τρίλεπτο στους πάτης και στα πάντα στην ομάδα του που κατάφεραν εντός αγωγικών και λέω κατάφεραν... Ήταν λίγο κατόρθωμα αυτό, ναι, που γιατί έκανα, τα παιδιά, ναι, πηγαίναν αέρα στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Και γι' αυτό το είπα, το κατάφεραν. Αλλιώς όλοι είναι πολύ δύσκολες ομάδες στον όμιλο, και αυτό φάνηκε αμέσως τα Σφυριά με την επιστροφή του Κοτσαμπά από το Φλεβάρι και μετά, νομίζω. Αλλάξαν όλη τους τη χρονιά και προλάβαν. Εντάξει, και μπήκαν στα play-off. Τυχαίως. Δεν είναι ο Κοτσαμπάς, είναι ένας παίκτης της σειράς. Το ξέρεις πολύ καλά, νομίζω. Εντάξει, το ξέρω, είναι αλήθεια, Παναγιώτη. Λοιπόν, καλή ανάσταση. Ο Καμεριωτάκης έχει στείλει πιο πριν. Α, δεν ξέρω. Εγώ έχω ένα μήνυμα του Σουβλέρι μας, Καλησπέριζη. Για πες. Φάτε καλά να πάρουμε δυνάμεις για τα play-off, λέει ο Γιώργος. Άμα φάμε καλά, Παναγιώτη, πώς το λένε, Γιώργο, τώρα δεν θα μπορεί να κουνθεί κανένας στα play-off. Και ο Κελεπούρης μας ρωτάει, οι τσάτς τελικά με ποιον θα παίξουν. Δεν έχει οριστικοποιηθεί. Δεν έχει, κάτσε, περίμενα να δω. Τσάτς είναι δεύτερη στον Α, δεν είναι. Ναι, η τσάτς είναι δεύτερη στον Α, δεν έχει βγει, αφού είστε με τον Β. Ο Β ακόμα παίζει. Ο Β ακόμα είναι λίγο, ναι. Ο Β ακόμα παίζει. Οπότε δεν μπορούμε. Δεν σας ξεχάσαμε. Απλά είπα τα ζευγάρια που ήταν ο Α και ο Γ που έχουν τελειώσει αυτοί οι δύο όμιλοι. Εφόσον ο Β παίζεται, όσοι παίζουν με τον Β όμιλο δεν έχουν ακόμα τα ζευγάρια τους, γιατί ο Β όμιλος γίνεται ένας χαμός εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Παναγιώτη, κάτι. Με τι θες να ξεκινήσουμε σήμερα? Καλησπέρα και στον Ορέστη. Πάμε με τη Silver. Πάμε τη Silver, Παναγιώτη. Γιατί να μην πάμε. Να τη λοιπόν η Silver. Είχαμε και λέμε, η ΜΚΙΟ πήγε να πάθει το έμφραγμα της χρονιάς. Η ΜΚΙΟ τα έχει φέρει όλα στον πόντο, έτσι. Έτσι, εδώ και κάνα μήνα χάνει ένα πόντο όλα τα παιχνίδια. Αυτό. Πήγε να πάθει το έμφραγμα της χρονιάς, καθότι δέχτηκε τρίποντο στην εκπνοή
και έχασε τον αγώνα με του. Δεν ήσουν εκεί. Όχι, δεν ήμουνα. Ναι, δέχτηκε τρίποντο στην εκνοή και έχασε τον αγώνα με την Παρτουζάν. Το έχουμε, νομίζω, το τρίποντο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, το έχουμε στο top 15. Αλλά όσο και αν πάλεψαν οι άνθρωποι Super Grandes, δεν κατάφεραν να κερδίσουν του Glory Road. Οπότε η ΜΚΟ κατάφερε και τερμάτισε 8η με αυτή τη νίκη. Οι Jacks πήραν του Miners και πήραν την τέταρτη θέση και τα χώματα κέρδισαν και αυτά ουσιαστικά με καλάφι στο τέλος και με μια πολύ καλή άμυνα και αυτή την έχουμε στο top, ναι, έτσι είναι. Τα χαμένα ταλέντα και έτσι τερμάτσαν, νομίζω ούτως ή άλλως ήταν στην 7η θέση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν έχει τελειώσει το πράγμα ακόμα, γιατί Glory Road και χαμένα ταλέντα παίζουν μεταξύ τους την τελευταία αγωνιστική και νομίζω τα χαμένα είχαν κερδίσει τον πρώτο γύρο. Ναι, και εγώ αυτή είναι εντύπωση. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να βγουν δεύτερα σε αυτό το match. Και απ' την άλλη παίζουν και οι Ξεφτιλάιζερς με τον Αστέρα, τελευταία αγωνιστική. Άρα ήταν ως μη γεννόμενοι ουσιαστικά, εκτός αν κερδίσουν οι Glory και δεν έπαιρναν διαφορά. Ναι, αυτό ουσιαστικά αυτό δεν έχουν τη διαφορά ως μαξιλαράκι ασφαλείας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτή είναι η βαθμολογία και το τι έγινε στα παιχνίδια της, πώς το λένε, της Silver και μου κάνει μεγάλη, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, ας πούμε, Παναγιώτη, γιατί τα χώματα που είναι σχετικά χαμηλά, ενώ στην κάτω τετράδα των play-off, ναι. Κέρδισαν ομάδα της πάνω τετράδας, τελευταία αγωνιστική ουσιαστικά πριν τα play-off, οπότε ανεβαίνει πολύ το ενδιαφέρον για το πώς θα πάει η κατάσταση. Αυτό και βλέπεις τις κάτω ομάδες και βλέπεις ΜΚΟ που πέρσι ήταν golden, βλέπεις χώματα, βλέπεις Αστέρα Ευελπίδων ναι, και ναι. Λες τώρα και δεύτερος και τρίτος να βγω. Εντάξει. Θα είναι ωραία τα play-off. Δεν θα έχει κάποια. Είναι πολύ δυνατές οι ομάδες. Όλη την οκτάδα. Και το λέω αυτό γιατί το είχαμε πει και άλλη φορά. Το λέμε κάθε χρόνο, αλλά τελικά νομίζω ότι θα δερματίσουμε έτσι πάλι. 4-2-0. Αυτό. 4-2-0 και τα φαβορί θα πάρουν τα play-off. Το Final Four. Λοιπόν. Α, οκ. Ναι, πάνω. Ο Άγης μας καλησπερίζει. Αυτά. Πάμε να δούμε το top 15 της Silver. Στο νούμερο 15, Παναγιώτη, Τζαξ Μάινερς, ο Παπαδόγιαννης με το Σιούτι. Ανέβασε την μπάλα. Όμορφη πάσα στον Σιούτι, εκείνος ανάποδα θα τελειώσει τη φάση. Στο 14, Τζαξ Μάινερς, ο Δήμας με το Ράπτη, ίδιο μάτς. Παπαδόγιαννης και Δήμας, έλειψαν πολύ. Δήμας. Ωραία, σκάσε στον Ράπτη, καλά φύγει. Κι ήταν κι άλλος από το παρεάκι στο τελευταίο μάτς από ό,τι είδα. Μην μου πεις κανένας Χασομέρης. Όχι, ο Σακαράκης. Σακαράκης. Ο Κοντομίχος είναι στο 13. Στον Τζιμάδη, Κυριακού, να αντιβάλλω τον Κοντομίχο. Πενταγιώτης, θα σηκωθεί απίστευτη τάβα από τον Κοντομίχο. Στο 12, Glory Road, άθος Super Grandes, ο Σεϊμένης. Μάζεψε για να σπληρώσει το WW στο μάτσο. Ο Θεοδόρα ανεβαίνει πάρα πολύ ωραία και στο ψημένη. Στο 11, ΜΚΟ Παρτουζάν, ο Τουρίς και ο Πνευματικός. Κανούδης θέλει να περάσει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, στόμα τον Τουρί που παίρνει και το rebound. Βιδάλης, γρήγορη πάσα, Μαρσέλος. Μέχρι το τέλος, τρομερή τάπα από τον Πνευματικό. Και έλυγε για το δεκάλεπτο. Λοιπόν, Τζαξ Μάινερς, ο Ελευθεριάδης, κάνει και αυτό το ίδιο. Σιούτης. Σκλαβενίτης, καθίπασα και το κόψιμο ψηλά τον Ελευθεριάδη. Φήμες λένε ότι ο Πνευματικός στην προηγούμενη φάση τρέχοντας αναφώνησε στο συμπαίκτη μου, ρε. Λοιπόν, Τζαξ Μάινερς, Σακαράκης, Σκλαβενίτης είναι στο 9. Σακαράκης, περνάει την baseline, αφήνει πάρα πολύ όμορφη πάσα στον Σκλαβενίδη, εκείνος σηκώνεται και βάζει το καλάθι. Ήταν η πιο αχρίαστη προσποίηση αυτή η περίοδο. Ισχύει, ναι. Την είχε ήδη φάει ο αμυντικός. Ήταν προσποίηση για να προλάβει ο αμυντικός να το μαρκάρει. Στο 8 έχουμε Παρτουζά ΜΚΟ, Ζησιάδης και Ριγανάκης. Τώρα ο Ζησιάδης ετοιμάζεται ο Τουρίς να περάσει πάνω από τον χώρο. Ζησιάδης, πολύ ωραία για τον Ριγανάκο, σηκώνεται και στοχή, τρομερή στην εργασία του. Στο 7, Glory Road, άθος Super Grandes, ο Κατσαμπάνης και ο Τσίπρας. Θες να μου πεις γιατί τον λες Μπάνι τον Κατσαμπάνη. Γιατί έτσι τον φωνάζει, ναι. Αλήθεια. Ναι. Περνάει το κέντρο με το Σαχτούρι πάνω του, βρίσκει ωραία τον Κατσαμπάνη. Πάρα πολύ όμορφη η πάσα του Μπάνι στον Τσίπρα για το κατσαμπάνη.
Το φωνάζουνε μπάνι οι συμπαίκτες του. Στο νούμερο 6, Παρτουζάν Μικιό. Αυτό είναι το buzzer beater νίκης του πνευματικού, με την επίθεση να ξεκινάει 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Δείτε το. Δευτερόλεπτα που μένουν. Ο Ριγανάκος την επαναφορά για να δούμε ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ. Καραδήμας. Πνευματικός πατάει για 3 και θα ιστορφίσει. Πνευματικός τη λήξη του χρόνου. Απίστευτο buzzer beater για τη νίκη της Παρτουζάν. Μπορείς να πεις και ότι κάτι δεν δούλεψε στις βοήθειες, μιας και έμεινε τελείως μόνος. Τελείως μόνος, ναι. Χαμένα ταλέντα χώματα τώρα είναι το φινάλε αυτού του αγώνα με τον Τζουκάλι και τον Κοντομίχο, το Καλάφι και η Άμυνα. Κλείνεται, βγάζει έξω ο Γκάτσης, θα περάσει, πέφτει κάτω, δύσκολη πάσα Τζουκάλης, θα πατήσει για τρεις και θα ευστοχίσει ο Τζουκάλης για το προβάδισμα των κομμάτων. Απίστευτο το τρίποντο, 41-42, 4 δευτερόλεπτα Πενταγιώτης, Γεροκοστόπουλος, απίστευτο μπλοκ από τον Κοντομίχο και έχουμε το τέλος του παιχνιδιού, εκπληκτικό φινάλε. Όταν είσαι μεθυσμένος και τελειώνει ο δρόμος και δεν έχεις να πας. Το τερμάτισες. Τζακς Μάινερς, Παπαδόγιαννης Χιούτης. Ξανά. Σακαράκης. Ράπτης. Μακάρης. Ο Γιάννης. Πάρα πολύ όμως πάσα στον Σιούτη. Εκείνος σηκώνεται. Καλάθι και φάουλα από τον Σιούτη. Έμεινε και κανένα τέταρτο Σιούτη στον αέρα. Έτσι, ναι. Και πάμε στην πρώτη τριάδα. Glory Road, Άνω Super Granger, Συφνέος και Βαλτινός είναι στο νούμερο 3. Μουχαντά, έβλεψε την μπάλα από τον αντίπαλο ψηλό. Καλή τσάντση δίνει στον Συφνέο. Εκείνος βλέπει πάρα πολύ όμορφη backdoor στον Βαλτινό. Τρελό καλή. Πραγματικά. Μουχαντά, έβλεψε την μπάλα. Το έκανε σύμπωση. Από τον αντίπαλο ψηλό. Καλή τσάντση δίνει στον Συφνέο. Εκείνος βλέπει πάρα πολύ όμορφη backdoor στον Βαλτινό. Τρελό καλή. Γι' αυτό και πήγε στο 3 και δεν πήγε στο 1, Παναγιώτη. Γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι προοριζόταν για κάτι τέτοιο. Νομίζω λοιπόν, ότι το ήθελε το ταμπλό του. Παρτουζάν ΜΚΟ, ο Τρανούδης είναι στο νούμερο 2. Γεια σου, ρε Γιώργο. Ξανά πήγε ρόλο με τον Ριγανάκο. Περνάει ωραία ο Κοτσικογιάννης, παίζει καλή άμυνα πάνω του. Τρανούδης επιμένει. Δίσδη, θα πετάξει με περίτεχνο τρόπο την μπάλα και θα ευστοχίσει. Ξανά πήγε ρόλο με τον Ριγανάκο. Περνάει ωραία ο Κοτσικογιάννης, παίζει καλή άμυνα πάνω του. Τρανούδης επιμένει. Δίσδη, θα πετάξει με περίτεχνο τρόπο την μπάλα και θα ευστοχίσει. Ο Τουρίς απίβδησε. Έτσι και στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας έχουμε Glory Road, Athens Super Grangers, Κατσαμπάνης και Τσίπρας. Συγγνώμη Κατσαμπάνη. Έτσι εκ των προτέρων. Αμυντικό λοιπόν από τον Δημήτρη Καμάρα. Ο Χρήστος τρέχει, βλέπει τον Σάμι Χαμντάν. Εκείνο στο τρέιλερ του Καμάρα. Στοπ από τον Αϊβαλιώτη. Στοπ και από τον Τσίπρα. Το πρώτο ήταν του Κατσαμπάνη. Του Κατσαμπάνη, του Αϊβαλιώτη. Αμυντικό λοιπόν από τον Δημήτρη Καμάρα. Ο Χρήστος τρέχει, βλέπει τον Σάμι Χαμντάν. Εκείνο στο τρέιλερ του Καμάρα. Στοπ από τον Αϊβαλιώτη. Στοπ και από τον Τσίπρα. Και μάλιστα η μία τάπα ήταν στον Καμάρα και η άλλη στο Σεϊμένη. Ισχύει. Ναι. Δεν ήταν όπου και όπου. Δεν ήταν. Ήτανε τάπες σε παίχτες που δεν τρώνε τάπα συνήθως. Και λόγω αλτικότητας και λόγω πολλών άλλων. Λοιπόν, για όπως είπες και εσύ στον Γιώργο τον Τυπάλδο, ο Βασίλης μας λέει καλησπέρα από αυτοκτονικό Κατσαπιαϊκό. Φήμες... Δεν το έχω αυτό. Πολλά σχόλια δεν έχω. Και εγώ χάνω σχόλια. Ενώ δεν τα έχει το κινητό μου πολλές φορές. Φήμες λένε Παναγιώτη ότι οι φανατικοί οπαδοί του Κατσαπιαϊκού στη σφιγκοφωλιά οπαδών του Κατσαπιαϊκού που είναι στο σπίτι μου, στο Μοσχατό, και έκανε εμφανίσεις μετά από το αποτέλεσμα την έκαψες. Boomers. Έκαψα την εμφάνιση του Παπαδόπουλου, δεν άντεξα. Από τα νεύρα μου βγήκα στον δρόμο, παίρναγε ο κόσμος και μου έλεγε γιατί. Και το έλεγα να άκου να δεις τι έγινε φέτος. Άκου τι έγινε. Έτσι. Αλήν λοιπόν, δυνατόν. Πάμε άλλη μια το Summer, παιδιά. Summer, παιδιά, 9 Μαΐου. Ξεκινάει, δηλώστε συμμετοχές. Πολύ ωραίο παρεάκι το Summer. Και Summer δεν υπάρχει και κοροναϊός γενικότερα. Στο πρωτάθλημα μας θα υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει από 1η Μάη. Δεν ξέρω το μάθατε. Ναι, τελειώνει, ξανάρχεται το Σεπτέμβρη. Κούπα με ό,τι λόγο θέλετε σήμερα με τα σχόλιά σας και μπλουζάκι, Jumble Basketball League. Τετράμινη αδειούλα ο κοροναϊός. Έτσι. Λίγο. Φίλε, αυτό είναι να κάναμε όλοι τόσες διακοπές. Εντάξει, βαράει πολύ δουλειά το χειμώνα, βέβαια. Το καφρίσαμε τελείως. Λοιπόν, Παναγιώτη, αυτή ήταν η Silver. Καλή ήταν. Καλή ήταν η Silver, ναι. Είχε και ωραίες φασούλες εκεί με το τελείωμα.
που ήταν στο τέλος του αγώνα. Για πες μου τώρα, πού θες να πάμε. Πάμε bronze, θα έλεγα. Πάμε bronze. Πάμε bronze, ρε. Όχι. Ναι, γιατί όχι. Bronze. Bronze. Είναι και στην ίδια σελίδα. Μια τη φάση. Λοιπόν, bronze. Πρώτος όμιλος, τα είπαμε και πριν. Δύο μάτς, οι Golden Boys κέρδισαν τους Paranormal και οι Ball Busters κέρδισαν τους Real Madrid και θα πάω κατευθείαν στη βαθμολογία. Αυτή είναι η βαθμολογία του πρώτου ομίλου. Οι String Raptors έχουν τελειώσει, οι υπόλοιποι και οι Heat, συγγνώμη, οι υπόλοιποι έχουν έναν αγώνα που θα το παίξουν μέχρι τις 29, νομίζω, 28. Ναι, κάτι. 28 του μήνα, για να τελειώσει και εκεί το θέμα με την κατάταξη. Κατά βάση τα πράγματα είναι πλέον ξεκαθαρά, δηλαδή οι Paranormal δεν μπορούν να πέσουν εκτός play-off, μιας και οι Σουβλέγκες και οι Hornets έχουν πολλούς μηδενισμούς και ένα μάτς μόνο να τους μένει. Οπότε μέσα στην οκτάδα δεν έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αλλά εκτός οκτάδας έτσι είναι η κατάσταση. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πρώτη θέση βέβαια, γιατί αν κερδίσουν οι Reapers και χάσουν οι Έμπειροι, ναι. Οι Reapers θα βγουν πρώτοι στον όμιλο. Λοιπόν, για δούμε το δεύτερο όμιλο. Οι Dunkin' Donuts κέρδισαν τους Miami Hill, η Error 404 τους Pigs, οι Angels τους Μπαλαράινος, η Καλυθέα Pimps στον Πόντου τους Εγάλαιο Kings και η Γιουγκοπιάστικα έσπασε λίγο το τζαμπουκά των Carnavaliers. Ναι, συγγνώμη. Έτσι είναι, αλλά δεν τους κόστησε ιδιαίτερα. Γιατί, Παναγιώτη... Γιατί έχασαν και οι Εγάλαιο. Πέρασαν, τελείωσε το πράγμα. Καρναβαλίες και Angels είναι στα play-off, μιας και οι Εγάλαιο Kings έχουν μειονέκτημα και στις δύο ισοβαθμίες. Οπότε είναι εκτός. Πλέον, μετά τα τελευταία αποτελέσματα, όπως εκτός είναι και η Miami Hill και η Pigs. Το μάτς που ανέφερες εκεί που έβηχα, δεν είχαμε ρεκόρ, παρότι ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Ήταν 92 πόντους, καλά θυμάμαι, ναι, 92 πόντους. Ναι. Γιατί η μεγαλύτερη διαφορά είναι 107, Παναγιώτη. Run and Gun. Run and Gun Black Mamba. Έτσι λεγόντουσαν. Νομίζω έτσι λεγόντουσαν. Μπορεί, ναι. Ήταν... 158-51. Ήταν το μαζί με το ρεκόρ του Χιώτη. Το ρεκόρ του Χιώτη, μπράβο, εκείνος ο αγώνας ήταν. Και δεν είχαμε ούτε ρεκόρ χειρότερης επίθεσης, γιατί είναι 14 πόντοι η χειρότερη επίθεση. Τη γλιτώσαν οι Pigs, δηλαδή, στο νήμα. Εντάξει, όλοι έχουμε κακές βραδιές, παιδιά, και άμα δείτε και ποιες ομάδες είναι στην κακή πλευρά των ρεκόρ, άμα τα δείτε όλα, θα δείτε ότι είναι και ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στη Λίγκα με κούπες και πράγματα. Λοιπόν, οπότε ποσό σας ενδιαφέρει, πάτε παρακάτω. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, για τα πράγματα. Η Μπαλαράινος το προσέξα ότι και στους δύο ομίλους ο έκτος έχει τελειώσει τους αγώνες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ναι. Κάτι μου έκανε όταν το είδα. Ψυχαναγκαστικό, ναι, ναι. Οι Μπαλαράινος έχουν 8 συνεχόμενες ήττες Παναγιώτη αυτή τη στιγμή και μπαίνουν στα play-off. Κόντρα στους Golden Boys, αν δεν αλλάξει κάτι. Που δεν θα αλλάξει κάτι. Το ψάχνανε, στόπα. Γιατί δεν μπορούν να πέσουν ούτε 7η ούτε 5η να ανέβουν. Έτσι λες, επιμένεις δηλαδή. Εγώ επιμένω, το ψάχναν. Εντάξει, ρε Παναγιώτη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ούτε θέλω να πω ότι κάναν κάτι επίτηδε. Δηλαδή έκατσαν και έχασαν 8 παιχνίδια. Δεν έκατσαν και έχασαν 8 παιχνίδια για να βρεθούν έκτη, ούτε το ξέραν όταν τα χάνανε, αλλά μπορεί προς το τέλος που βλέπαν ότι πάει μπροστά εκεί το θέμα να το κάνουν. Λοιπόν, μπορούσαν να είχαν χάσει 6 βέβαια και πάλι η έκτη θα ήταν, γιατί έχουν 3 ήττες παραπάνω από τις καλύτερες. Θα μπορούσα να έχουν δύο ήττες. Να βγει ο Ανδρέας ο Γεβάνης και να μου απαντήσει υπεύθυνα. Γιατί ο Ανδρέας έψαχνε τους Golden Boys, επειδή εκείνος είχε χάσει τον τελικό του Summer. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος με χαιρετάει και μου λέει ότι συγγνώμη με απογοήτευσε, δεν με χαιρετάει. Εντάξει, Βασίλη, δεν ξέρω. Και ο Σταμάτς ο Παλαμιδάς ή μπήκε ο γιος του και άφησε σχόλιο, ή ο ίδιος λέει τον εαυτό του Junior για να τον πάρουμε μικρότερο σε ηλικία. Όχι, μάλλον ο γιος του. Ο οποίος γιος του είναι εξίσου καλές με τον μπαμπά Παλαμιδά και θα γίνει και καλύτερος πιστεύω. Oh. Πώς χρόνο είναι ο γιος του? Είναι πολύ μικρός, είναι under 10, τον έκοψα. Τριών θα μου πεις τώρα. Όχι, όχι, εκεί τον έκοψα γύρω στα 8-9. Oh, καλή φάση. Ο Μάκης Γιατράς, ο Τζάτσι Κίνγκς, Άλεξης Φωτόπουλος λέει ο Αλέξανδρος Πειράτος. Ξέρεις, είναι η φάση αυτή τώρα ακριβώς πριν τα play-off. Είναι η καλύτερη στιγμή της χρονιάς, Παναγιώτη, για όσους είναι στα play-off. Ναι, ισχύει. Γιατί τους έχει φύγει το βάρος της κανονικής περίοδου. Έχουν όλη την αισιοδοξία για τα play-off. Δεν έχουν χάσει κανέναν αγώνα στα νοκάουτ ακόμα. Οπότε είναι όλοι χαρούμενοι αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο... είναι λίγο summer feelings ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πράγματα στους δύο ομίλους. Πάμε να δούμε το top. Αμέ.
Ξέχασα κάτι, αν ξέχασα δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα ο Γαλάτης είχε 38 πόντους, 21 rebound, 13 assists. Εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω. Αλλά το λέω για όλους τους υπόλοιπους. 38 πόντους, 21 rebound, 13 assists, Παναγιώτη. 62 efficiency, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, έτσι είναι. Και ο Μπάστας με τον Πλακογιαννάκη έβαλαν μαζί 63 πόντους στον αγώνα των Angels. Ο Πλακογιαννάκης 62 και ο Μπάστας. Όχι, 34 ο Μπάστας, 29 ο Πλακογιαννάκης. Πόνεσε αυτό που είπες τώρα το Μπάστα. Όχι, εντάξει. Αυτά, πάμε παρακάτω να δούμε τι έγινε στην Silver, στην Bronze, συγγνώμη. Αν ψάχνεις παίχτες για 5x5, νομίζω βρήκες. Βρήκα στην Bronze. Βρήκες στην Bronze. Συνέχεια για το Σωτήρι. Μειώνει στο καλάθι, 18-16, έχει και μία βολή. Προηγείται όμως το time out των Ball Busters, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μου κάνει για δεκάρι, να ξέρει. Δυνατό ο Ιφτιχάρ. Και καλός. Είναι και playmaker, οπότε κατευθείαν θα πάει ομαλά δεκάρι στο ποδόσφαιρο. Ομαλά δεκάρι, ναι. Αυτό δεν ούτε θέση δεν αλλάζω. Λοιπόν. 10 χρονών είναι ο παιχταράς, λέει, και σας βλέπουμε μαζί. Γνώρισε τον Παναγιώτη. Τα χαιρετίσματά μου. Έτσι. Να τον χαίρεσαι και πάντα ανήκες. Για να μην παρεξηγηθώ, στο Junior Παλαμιδά, ο Senior θα πρέπει να τις πάρει μόνος του. Ο Senior, άμα τις θέλει. Όχι από μένα. Να τις κερδίσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το Top 20 της Bronze. Μπαλαράινος Angels είναι στο 20, ο Γιωβάνης. Βάλας, πάει μέχρι μέσα, κόβεται από τον Γιωβάνη ψηλά, εντυπωσιακά. Στο 19, γιουκοπιάστηκα Καρναβαλίερες, ο Πολίτης με τον Αντρέου. 33-39. Παπακώστας. Ωραία, πάσα του Πολίτη για τον Αντρέου, πάρα πολύ. Ο Πολίτης μοιάζει σε κάθε παιχνίδι μια τέτοια. Έτσι. Error 404, Pigs είναι στο 18, ο Τονινέλη. Η μπάλα είναι στα χέρια τώρα του Παρασκευόπουλου, ωραία περνάει την μπάλα μέσα, θα ζωγράφισε στον Τονινέλη, πολύ. Στο 17 έχουμε Γάλλιο Kings, Καλυθέα Πιμ στον Αναγνωστόπουλο. Και τώρα μέχρι μέσα θα πάει ο Σπαγκούρος, μετά το rebound θα κοπεί όμως την άδωνα. Στο 16, Ball Busters, Ρεμάλ Μαντρί, Πετρίδης και Σουλτάτος. Ψάχνει πάσα, πάρα πολύ όμορφη assist για τον Σουλτάτο, φοβερή. Στο 15, Γάλλιο Kings, Καλυθέα Πίμς, ο Φλέσσας με τον Παναγιωτόπουλο. Φλέσσας. Βλέπει ωραία, πας στον Παναγιωτόπουλο, εκείνο σηκώνεται και στοχή, πάρα πολύ ωραία. Στο 14, Error 404, Pigs, ο Γαλάτης, που λέγαμε νωρίτερα, με τον Ζερπίνο. Δεν έβαλε, ο Πολίτος μαζεύει. Γαλάτης τον Ζερπίνο, θα βάλει. Στο 13, Ball Busters, Real Madrid, Λάγιος και Καραγιαννίδης. Στο δίποντο το rebound κατεβάζει ο Νίκος Λάγιος. Θα κατεβάσει και την μπάλα, πάσα πάρα πολύ ωραία μπροστά, είναι για τον Καραγιαννίδη. Με τον Ομάργελα. Ωραία αντίδραση. Στο 12, Golden Boys Paranormal Inactivity. Τα αδέρφια Χαχάμι συνεργάζονται. Ανδρέα Χαχάμι, θα δώσει εκείνο στον αδερφό του. Στο 11, Ball Busters, Real Madrid. Μία επίθεση από τους Ball Busters. Θα κατεβάσει την μπάλα γρήγορα, αφήνει στον Λάγιο. Ακράτος. Θα γυρίσουν ωραία την μπάλα οι Ball Busters. Πετρίδης παίρνει ένα drive, σηκώνεται με το δεξί σερβίρι την μπάλα στο καλάθι. Εκεί αν ερχόταν το κούμπο και την κάρφωνε όπως την έκανε κουτάλα, θα είχα τρελαθεί, να ξέρεις. Κάναν τον ευνηδιασμό σε επίθεση. Έτσι, ναι. Μπαλαράινος Angels είναι στο 10, ο Πρίτσος, ο Αζάρ και ο Γιωβάνης. Σωτήσεις κλέβει. Ρούμπας τώρα. Πάει τον Πρίτσο. Ωραία, ο Αζάρ και ο Γιωβάνης. Πάρα πολύ. Στο 9, Miami Hill Dunkin' Donuts, ο Τσαπόγας. Μπούτσις. Πάει τα αριστερά, σηκώνει για δύο, κόβεται ψηλά από τον Τσαπόγα.
Πρόλαβε και την μπάλα. Πρόλαβε και την μπάλα, ναι. Κάνουμε μια διακοπή εδώ, γιατί δεν κάναμε στη Silver, οπότε την κάνουμε τώρα. Ο Σαμέρας, ο Κλεάνθης, μας λέει καλησπέρα, τι μας κρύβεται, γιατί πέσαμε πάνω στον Άριο Πάγκο που έχουμε σχεδόν το ίδιο σήμα. Τι συνωμοσία είναι αυτή, για να μείνει μόνο το ένα σήμα έτσι από τα δύο, Κλεάνθη. Εγώ τα έχω πει καιρό τώρα, Κλεάνθη, ότι θέλω οι ομάδες με ίδιες εμφανίσεις, ίδια ονόματα και ίδια σήματα να παίζουν μεταξύ τους για να βγαίνουν καλύτερος. Πάντα το είχα αυτό, θέλω να συμβαίνει. Αυτό το beef στο... Ανεξαρτήτως κατηγορίας, γιατί μετά είναι θέμα γοήτρου. Ας πούμε να έχεις την ίδια εμφάνιση με τον άλλον. Ή, ας πούμε, Greek Fricassé με τους Coffee Walkie Bucks έχουν ναι, μαύρο πράσινο και οι δύο. Εγώ δεν τους καταλαβαίνω ποιος είναι ποιος. Θα πρέπει να παίξουν ένα μεταξύ τους, έτσι μια σειρά αγώνων για να δούμε. Εμένα μέχρι και τα σήματά τους μου μοιάζουν ίδια. Ενώ το ένα είναι μαύρο και το άλλο είναι άσπρο, αλλά μου μοιάζει το ίδιο ναι, μέχρι να προσέξω ποιο είναι ποιο. Είναι πολύ όμοια. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν όλα αυτά και για όλους τους υπόλοιπους, όχι μόνο για τους Bugs με τους Fricassé που ξεκαθάρισε γιατί έτυχε να είναι στον ίδιο όμιλο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Miami Hill Dunkin' Donuts, ευνηδιασμός για τους Donuts. Σε επιχειρήσει ούτε από τώρα που σε απόσταση, αστοχή μου, ζάκησε ακόμα ένα rebound. Θα δει πάσα μπροστά στο μοσχολιό, εκεί θα αλλάζει πολύ όμορφα με τον Κρούτσι και την φάση θα τελειώσει. Δεν την περίμενε με τίποτα αυτή την μπάλα Τσαπόβας. Έτσι, νομίζω και εγώ. Εγάλιο Kings Καλυθέα Pimps, ο Σπαγκούρος είναι στο νούμερο 7. Πέμπτο φάουλ για τον Φλέσσα, σε ένα δύσκολο σημείο. Θα προχωρήσει πολύ ωραία. Στο νούμερο 6, Golden Boys Paranormal Inactivity, ο Κατσούλης και ο Βασίλης Χαχάμης. Ο Χρυσαφιάδη, πέντε και σκαλά. Κατσούλης και Βασίλης Χαχάμης. Στο 5, ίδιο παιχνίδι, ο Σκουλάτος. Σκουλάτος. Κράτα είναι μπάλα ο Σκουλ, κάνει πολύ ωραία κίνηση και βάζει το καλάθι. Στο 4, ίδιο παιχνίδι, Χρυσαφιάδης και Δεδήμος. Κράτα, Γεράσιμος, ψάχνει χώρο για το σούτ. Ο Ανδρέας δίνει θετικά πάνω του. Ωραία, πάρα πολύ ωραία και η φάση του Παγώνας. Στο 3, Miami Hill Dunkin' Donuts, όμως χωλιός. Πάπα. Γκούτσις. Θα πάρει screen, περνάει την άμυνα, εντυπωσιακό κόψιμο. Μπήκε αυτό, ε. Μπήκε, ναι. Έτσι φαίνεται. Άλλη μία. Γκούτσις. Πάρει screen, περνάει την άμυνα, εντυπωσιακό κόψιμο. Και να είναι από τις φάσεις που λες τι συνέβη μετά και τελικά να βγει έξω. Έτσι. Στο νούμερο 2, Μουζάκης Μοσχολιός και δείτε την τρίπλα στο κέντρο του γηπέδου γύρω από τον αμυντικό. Στο κύ, Λαβρίδης, με δυσκολία το rebound. Μοσχολιός αφήνει στον Μουζάκη, εκείνος ξανά στο Μοσχολιό για το... Τα έκανε προσποίηση και πέρασε την μπάλα πίσω την πλάτη του αμυντικού. Δεν το είδες. Δεν το πρόσεξα, όχι. Δες το πάλι. Στο κέντρο του αμυντικού. Εκεί Λαβρίδης με δυσκολία το rebound. Μοσχολιός αφήνει στον Μουζάκη, εκείνος ξανά στο Μοσχολιό για το... Και στο νούμερο 1, Μπαλαράινος Angels, Γιωβάνης Ρούμπας και Πρίτσος κρύβουν την μπάλα. Θα πάει μέχρι το καλάθι. Άστοχος στην προσπάθειά του με το rebound να καταλήξει τον Γιωβάνη. Βλέπει μακρινή πάσα στον Ρούμπα. Εκείνος αλλάζει πάρα πολύ όμορφα με τον Πρίτσο. Αυτή τη βάση την έβαλε νούμερο 1 κατά κύριο λόγο γιατί δεν βρήκε λάμπα ο Γιωβάνης. Αυτό δεν το απίστευω. Πώς δεν βρήκε λάμπα. Θα πάει μέχρι το καλάθι. Άστοχος στην προσπάθειά του με το rebound να καταλήξει τον Γιωβάνη. Βλέπει μακρινή πάσα στον Ρούμπα. Εκείνος αλλάζει πάρα πολύ όμορφα με τον Πρίτσο. Αυτό ήταν το top 20 της Bronze. Τη Silver μου άρεσε λίγο πιο πολύ σήμερα. Αλλά ωραίο ήταν και της Bronze. Απλά μην το πείτε του Πουμπουρίδη ότι βάλαμε την Bronze δεύτερη και όχι τέταρτη σήμερα. Κάπου τον πήρε το μάτι μου, όχι σε σχόλιο, αλλά ότι έχει μπει. Που ήταν η μόνη μέρα που δεν παίζαν οι Reapers. Αυτό, ναι. Δεν θα είχαν και φάση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Παναγιώτη. Ξαναθυμίζω άλλη μία. Summer, παιδιά. Χαμός. 9 Μαΐου ξεκινάει, μέχρι 29 Τετάρτου είναι οι συμμετοχές στο Βασίλη.
για ό,τι πληροφορίες παραπάνω θέλετε. Δηλώστε συμμετοχή, γιατί έχουμε ήδη καμπόσει ομάδες. Και θα τηρηθεί βέβαια σειρά επιτεραιότητας, γιατί τα γήπεδα είναι πεπερασμένα σε αριθμό και οι ώρες. Λοιπόν, Παναγιώτη, πάμε παρακάτω. Εγώ θα έλεγα να πάμε Golden. Πάμε Golden, Νίκο. Πάμε Golden, Παναγιώτη. Λοιπόν, α, όχι, πριν πάμε Golden, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της Golden. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οι Retirees κέρδισαν το City, ο Φωκιάνος τον Γκάστ, η ASV τους 7 ψυχους και η Ρεντίκολο τους Ρουκουνέτς. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα το πάρω εγώ. Όχι, οι Retirees είναι πρώτοι στο 16-3 γιατί έχουν τη διαφορά με τους ASVs. Στο 13-6 είναι ο Φωκιάνος, 12-6 οι Undertakers, στο 12-7 πέμπτη είναι η 7 ψυχοι. Στο 9-11 η Ρεντίκολο, στο 8-11 η Bumps και στο 8-9 είναι ο Γκάστ με το City, 6-13, 5-14. Έτσι είναι τα πράγματα. Συνέχεια και πιο κάτω οι Ρούκουνετς και οι Kings. Που οι Ρούκουνετς πια δεν έχουν ελπίδες για τα play-off, μένει ένα match. Να πω ότι οι Undertakers αν κερδίσουν τα δύο παιχνίδια τους είναι τρίτη, γιατί έχουν την ισοβαθμία με το Φωκιανό. Και να πούμε ότι το City, αν και είναι ένα αποτέλεσμα πιο κάτω, δεν έχει τελειώσει κάτι, γιατί παίζει με τους Ρουκουνέτς ουσιαστικά και ο Γκάστ με τους ASVs. Ακριβώς αυτό. Καλά, οπότε αν ο Γκάστ χάσει και το City κερδίσει, έτσι, θα περάσει εκείνο. Γιατί το City έχει πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τον Γκάστ. Οπότε αυτά νομίζω γίνονται σήμερα. Νομίζω και εγώ. Και τα δύο. Το Γκάστ ASV γίνεται σίγουρα σήμερα, αλλά νομίζω το και City. Και το City σήμερα πρέπει να είναι. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρουσα η βραδιά. Έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα δούμε στην... πριν πάμε να δούμε τι θα δούμε στην Golden, θα κάνω εγώ ένα πέρασμα από τις μεγάλες εμφανίσεις. Τη μία, αν είχες το Φωκιανό, την είχες εσύ, τον Γκρέιμερ, που είχε 34 πόντους, 11 rebound, 7 assist. Ναι, ναι. Η άλλη ήταν, την είδα εγώ live, ο Συμπάρδης είχε 19 πόντους, 7 rebound, 6 assist, 6 κλεψίματα σε μια πολύ ωραία εμφάνιση στον αγώνα του City με τους Retirees. Και πάμε να δούμε τώρα το top. Πριν πάμε στο top, Παναγιώτη, την προηγούμενη εβδομάδα, όχι αυτή που διανύσαμε, αλλά την προηγούμενη από αυτήν, έσπασε ένα ρεκόρ της Λιγκάς. Δεν το αναφέραμε στην εκπομπή γιατί δεν είχαμε έτοιμο το βίντεο. Το έχουμε πλέον και γιατί να το καθυστερήσουμε άλλο. Ο Τετράδης από το City έσπασε το ρεκόρ στις τάπες. Το ρεκόρ το είχε ο Τσούλφας, νομίζω, γύρω στα 6 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ή 7. Και το έσπασε τώρα ο Τετράδης, πήγε από τις 9 στις 10. Πιάσαν διψήφιο και οι τάπες λοιπόν στο πρωτάθλημα, που ήταν το τελευταίο από όλα τα στατιστικά που δεν είχε πιάσει διψήφιο. Για να δούμε λοιπόν τι έκανε ο Τετράδης. Σουτσάτο, γυρνάει δύσκολα, Άβη, 5 δευτερόλεπτα, 4, Κουνάβης, Δίσδη, θα κοπεί ψηλά τον Τετράδη. Μέσα τώρα ο Κουνάβης κόβεται ξανά. Θα κατεβάσει την μπάλα γρήγορα. Πάει μέχρι το καλάθι. Άλλο ένα κόψιμο. Αλιάτσος. Ο Κουνάβης ήταν σε κάθε φάση. Τώρα δεν θα μου τους κάσει. Λάρι κόβεται ξανά. Αλιάτσος. Πάει μέχρι μέσα. Αστοχία να μας κόβει το τρίτο κορυφά. Κόβεται ψηλά τον Τετράδη. Άλλο ένα κόψιμο τον Τετράδη. Κουνάβης. Λύμεται. Θα βρει τρόπο να εκτελέσει ο Τετράδη. Τον κόβει ψηλά. Πονιδέλη. Μέσα, θα το πει ψηλά από τον Τετράδη, Γονιδέλης. Κατεβάζει πολύ γρήγορα, Γονιδέλης θέλει να πάει με το καλάθι, αστοχή, rebound. Και τάπα από τον Τετράδη, κάνει τις 10 τάπες. Αυτό ήταν το βιντεάκι με τις 10 τάπες στο Τετράδη στο προηγούμενο παιχνίδι, αυτό το City με τους 7 ψυχούς. Ήταν όλες... Μία και μία. Πεντακάθαρη δηλαδή. Πραγματικά, τα πάρες. Τάπες, όχι ψευτικό αλλιώσεις και τέτοια. Τις έσκασε... τις χαρήκανε δηλαδή οι 7 ψυχοί. Γιατί εξήγησε τις 7 αλλιώσεις, γιατί... Όχι, εντάξει, Νίκο, εννοώ ότι τις χαρήκανε οι 7 ψυχοί αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία φάση πριν ξεκινήσει το top. Νέο λοιπόν του Κρέιμερ. Τρέχει το γήπεδο και πάλι. Κόβεται με... Εσύ... Και ο οικονόμου σίγουρα ψαρώσατε. Ναι. Αλλά δεν ήταν φάουλ. Δεν ήταν φάουλ, όχι.
Δεν ήταν φάουλ, ήταν καθαρή. Γι' αυτό την έβαλα αυτή τη φάση, να γελάσω λίγο με σένα και τον οικονόμου. Και ο Κρέιμερ. Και ο οικονόμου ήταν γιατί. Σφύριξε, η αλήθεια είναι πολύ μετά την επαφή και όχι αφού βγήκε η μπάλα. Ναι, σφύριξε αυτό... και με ένταση κιόλας. Σφύριγμα φάουλ. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το top 15 της Golden. Στο νούμερο 15, Ρεντίκολο Ρούκουνετς, ο Σταμπασίδης. Το αμυντικό rebound. Και τώρα η Ρεντίκολο με τον Σταμπασίδη. Να τελειώνει καταπληκτικά τη φάση. Στο 14, ίδιο παιχνίδι, ο Τσαπατάκης. Παναφέρουνε με τον μεταξύ Ρούκουνετς. Καταπληκτική πάσα, εντυπωσιακότατο στόπ του Τσαπατάκη πάνω στο Χατζάκι. Στο 13, City Retirees, ο Συμπάρδης. Πολύς είναι άσος, ο τετράδος είναι πεντάρι. Πέρασε τα πόδια, είδε στη γωνία τον Τσαντζαλί και εκείνος έγραψε το ελεύθερο σούτ, 7-10 το σκορ. Ο Συμπάρδης τώρα χτυπάει με νέο drive με το αριστερό. Στο 12, Ρεντίκολο Ρούκουνετς, ο Λαουρδέκης. Τάπα. Δεύτερη, ο ίδιος όμως το επιθετικό rebound. Κόπεται εντυπωσιακά ωστόσο στην προσπάθειά του από τον Λαουρδέκη. Στο 11, Φωκιανός Γάς, το Κρέιμερ, σε τάπα. Σταματίδη. Ο Ανδρέας δυσκολεύεται, κρατάει την μπάλα από αυτά. Βλέπει και ωραία τον Καμαριωτάκη, στόπ από τον Κρέιμερ. Πάντως ο Καμαριωτάκης ήταν τρομερός στο μάτς. Εξαιρετικό παιχνίδι, ναι. Στο 17, ψυχιασβή, τάπα από τον Κουτσουρί και γκρίνια μετά στους υπόλοιπους γιατί δεν έπαιζαν άμυνα. Ψυχή με τον Παπαδόπουλο. Γαλιάτσος περνάει, αφήνει στον Αγνωστόπουλο, θα σηκωθεί τρομερό το στόπ εκεί από τον Κουτσουρί. Και ο Κουτσουρίς λοιπόν δεν πήγε για πολύ άμυνα, απλά του βγήκε νομίζω. Ήταν λίγο αδιάφορος. Έτσι, Ρεντίκολο Ρούκουνες είναι στο 9, ο Κάζας και ο Μεντής. Έλεψε για το rebound, εν τέλει στα χέρια του Φίλι μπάλα και τον Ρούκουνες. Με τον Κάζα Κωνσταντίνο, καταπληκτική πάσα στον Μεντί. Στο 8 πηγαίνουμε ξανά στο City Retirees. Ο Τετράδης κάνει αυτό που κάνει καλύτερα από όλους στην ιστορία του προαθλήματος. Πλέον. Ο Στουλάς τώρα και Σωτήρης Άρης έξω. Όχι, δεν ήταν καλό το σούτο. Παντελής Παντελής. Ωραίο το σούτο από τον Τετράδη. Ριμπάν του Γατζιβαρδά. Ο Παπαευθυμίου πήγε μέχρι. Έτσι. Να ξέρεις πριν μπει μέσα του λέω θα φας τάπα, πρόσεχε. Πρώτη φάση που μπήκε μέσα ήταν αυτή. Λοιπόν. Το Παντελή βρήκε στον Νίκο. 7 ψυχιασμοί ο Γαλιάτσος. Ψυχιασμούς, Καραγιώργος είναι στον αγώνα. Θα περάσει για τον Ψαλιδόπουλο εκείνος κάνει προσπίση. Περνάει την baseline τρομερή. Στο νούμερο 6, Φωκιανός Γάστ, με συγχωρείτε, είναι ο Κρέιμερ σε ένα coast to coast. Για 3, δεν το βάζει αυτό. Rebound από τον Justin. Γρήγορα περνάει απέναντι, απίστευτος Justin Kramer. Καλάθι και φάουλ. Στο νούμερο 5, City Retirees και πάλι, ο Συμπάρδης και πάλι. Με ένα γύρο στο. Κλέβει πίσω όμως. Ο Συμπάρδης. Πολύ ωραία το γύρο στο Συμπάρδη. Πολύ ωραία φάση. Στο 4, ΑΣΒΗ, 7 ψυχή, Αγγελογιαννόπουλος και Καραγιώργος στη συνεργασία. Πολύ όμορφο. Στα ψηλά είναι ο Αγγελογιαννόπουλος, ο οποίος συντάει το σκρίνα του Καραγιώργο. Αλλάζουν οι ΑΣΒΗ. Πάρα πολύ ωραία πάσα, έκρυψε την μπάλα εκεί. Στο νούμερο 3, έχουμε Φωκιανός Γάστ, Κρέιμερ και Παντελεάκης. Κρατάει. Αφήνει στον Καρακατσάνη τώρα. Ο Σιώτσης έχει στη γωνία. Κρέιμερ και Παντελεάκης. Πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Άλλη μία. Κρατάει. Αφήνει στον Καρακατσάνη τώρα. Ο Σιώτσης έχει στη γωνία. Κρέιμερ και Παντελεάκης. Πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Στο νούμερο 2 έχουμε 7 ψυχιασμοί. Ο Δημήτρης Γαλάνης σε μία τρομερή τάπα. Αγγελογιαννόπουλος για εκείνους μετά την βάση του Καραγιώργου. Περνάει ωραία, σηκώνεται τρομερό εκεί το στόχο. Θα μπορούσε να έχει κάνει και με το κεφάλι του την τάπα τόσο ψηλά που πήρε. Εγώ λέω θα κουντουλήσει Στεφάνη. Ήταν πάρα πολύ ψηλό άλμα. Αγγελογιαννόπουλος για εκείνους μετά την βάση του Καραγιώργου. Περνάει ωραία, σηκώνεται τρομερό εκεί το στόχο. Στο νούμερο 1, 7 ψυχιασμοί, ίδιο μας δηλαδή,
Γαλάνης και Παπαδόπουλος, ο άλλος Γαλάνης. Αφιά του μαζεύουν οι ασβοί. 11-6 μπροστά η Εφτάψκη. Βλέπει εκεί ο Γαλάνης. Ο οποίος νηδιασμός τρομερό. Θα τα δει ο Μητρόπουλος. Παγιωτή, δεν θα το δει ο Μητρόπουλος, γιατί έφτασε η μεγάλη εβδομάδα. Ήρθε η εβδομάδα. Αποκλείεται. Πάμε άλλη μία το νούμερο. Αφιά του μαζεύουν οι ασβοί. 11-6 μπροστά η Εφτάψκη. Βλέπει εκεί ο Γαλάνης. Ο οποίος νηδιασμός τρομερό. Ναι, Παναγιώτη, ήρθε η ώρα που περίμενε όλο το πρωτάθλημα. Αποκλείεται. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια κυνηγάει να μπει στο top με μια τέτοια πάσα ο Μητρόπουλος. Αυτή τη βδομάδα μπήκε στο top με όλων των ειδών της πάσης ο Μητρόπουλος. Του βγήκανε όλες στο ίδιο παιχνίδι. Να ξέρεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το top της Golden. Τέλεια. Για πάμε, λέει ο Στέφανος Σταπατιώτης. Α, εννοείς για να δούμε τις φάσεις του Μητροπούλου. Θα πάμε, Στέφανε. Και ο Σπύρος ο Κάρνος λέει πάμε για Rising. Φρικασέο, λέει. Είστε Rising. Ναι. Ναι. Κατάκτηση, εννοείς, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στην Rising. Παναγιώτη. Αμέ. Λοιπόν, είπαμε και λίγο πριν πως έκλεισε ο πρώτος όμιλος. Τα σφυριά κέρδισαν τους Χάλια Μαύρικς οριακά, γιατί ο Βασιλείου είχε 31 πόντους στον αγώνα, αλλά κατάφεραν να κερδίσουν τα σφυριά. Οι Airball κέρδισαν τους Clerks. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα που τους έριξε τους Clerks έκτους και τα σφυριά πέμπτα. Οι Chachi Kings έκαναν μια τρομερή επίδειξη δύναμης απέναντι στους Τουβλέκερς, γιατί οι Τουβλέκερς κατέβηκαν στον αγώνα με Τσακίρη, Νικολαίδη, Μητσόπουλο. Και Μητσόπουλο. Και Μητσόπουλο. Παναγιώτη. Μπράβο. Τρομερή επίδειξη δύναμης λοιπόν των Chachi Kings και μάλιστα την έκαναν με τον Τσέλο να έχει 24 πόντους, 21 rebound, 7 assist, 4 κλεψίματα και τον Κελεπούρη 33 πόντους και 19 rebound στον αγώνα. Βέβαια και έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι ο Τσακίρης τραυματίστηκε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά αυτό νομίζω. Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό, οπότε καλά έκανες και το αναφέρεις. Και τι άλλο, ναι, οι LAPD κέρδισαν την PC Abla με 64-51. Βέβαια αυτή η νίκη τους δεν τους πρόσφερε κάτι, γιατί έχασαν οι του Lakers, οπότε η LAPD είναι τέταρτη και οι του Lakers τρίτη στον όμιλο. Η Chachi Kings είναι δεύτερη και η PC Abla πρώτη με τα σφυριά, όπως είπαμε, πέμπτα και τους Clerks να περιμένουν τον καλύτερο έκτο του Β ομίλου, μιας και ο καλύτερος έκτος του Γ ομίλου δεν μπορεί να περάσει στα playoffs, γιατί αν αφαιρεθούν τα δύο τελευταία, τα μάτς με τους δύο τελευταίους πάνε στο 6-10 οι Miami State Warriors, ενώ η Clerks είναι στο 8-8. Ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι ομάδες που είναι στον Β ομίλο, από τις οποίες θα αφαιρεθούν τα αποτελέσματα κόντρα στους δύο τελευταίους. Ο ένας θα είναι σίγουρα οι Coffee Walkie Bucks και ο άλλος θα είναι οι Ατάλατοι ή οι Underdogs, ανάλογα τι θα γίνει στην τελευταία αγωνιστική. Πάμε να δούμε τι έγινε αυτή τη βδομάδα στο Β' Όμιλο. Στο Β' Όμιλο οι Greek Fricassee κέρδισαν τους Ανώνυμους. Πρώτη ήταν για τον Ανώνυμους, νομίζω, για το 2022. Ναι, έτσι είναι. Οι BDB κέρδισαν εύκολα τους LA Sleepers, οι Saints τους Underdogs, οι Ατάλατοι τους Coffee Walkie Bucks και οι Boomers τον Κατσαπλιαϊκό. Στο πιο ενδιαφέρον μάτς, νομίζω, της αγωνιστικής για το Β' όμιλο της Rising. Αυτό και το Greek Fricassee. Και στη βαθμολογία. Στη βαθμολογία, η BDB είναι πρώτη με 15-3, οι Saints έχουν 15-4 και είναι δεύτερη, τρίτη η Κένταβρη με 14-5, ακολουθούν οι Fricassee με 11-8, οι Boomers με 19. Οι Boomers είναι, ναι, έχουν πάρει διαφορά. Ο Κατσαπλιαϊκός είναι έκτος πλέον και πιο κάτω βρίσκονται οι LA Sleepers με 9-11, στο 9-9 οι Anonymous. Και έχουν ένα μάτς λιγότερο. Έχουν ένα μάτς λιγότερο και πιο χαμηλά, Underdogs, Atalanta και Coffee Walkie. Και τα δύο μάτς που έκλεισαν τον γάμα όμιλο είναι εκείνο των Mafia Ballers με τους Pick and Roll, μία νίκη ακόμα για τους Mafia Ballers που έκλεισαν τη χρονιά με 18 ή περισσότερες στη Rising. Και η νίκη των μπάσκετων κόντρα στο Los Amigos σε ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, μιας και οι Los Amigos είχαν ήδη περάσει. Βέβαια, αυτή η νίκη έφερε τους μπάσκετους στην 7η θέση, στην τριπλή ισοβαθμία με την Νίκαια και τους Μπίρι-Μπίρι, γιατί έχουν 3-1 οι μπάσκετοι, 2-2 η Νίκαια και 1-3 η Μπίρι-Μπίρι σε αυτή την ισοβαθμία. Εντάξει, δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά τα παιδιά ανέβηκαν δύο θέσεις με αυτή τη νίκη που έκαναν. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε, έκλεισε ο όμιλος λοιπόν με τους Mafia Ballers το 18-2, τον Άριο Πάγκο δεύτερο, τους Science τρίτους, τους Pick and Roll τέταρτος και τους Los Amigos πέμπτους. Αυτά είναι τα πράγματα στο βαθμολογικό πίνακα της Rising και στην αγωνιστική που μας πέρασε.
Ό,τι μένει να μάθουμε, μένει να το μάθουμε στο δεύτερο όμιλο πλέον στη Rising, για να δούμε και όλα τα διασταυρώματα για τα play-off. Τις διασταυρώσεις, συγγνώμη, για τα play-off. Και πριν πάμε στο top 20 που το ζήτησε και ο Σπύρος. Πριν πάμε στο top 20, πάμε να δούμε την κάρτα για το Summer άλλη μια φορά. Παναγιώτη, νομίζω ότι πριν δούμε την κάρτα ή μετά θα δούμε την κάρτα, εσύ πρέπει να αποχωρήσεις. Εγώ πρέπει να αποχωρήσω, πρέπει να καληνυχτήσω. Πρέπει να καληνυχτήσω, Παναγιώτης, και είστε τυχεροί όσοι θα είστε στο Πολυκλαδικό, γιατί θα είναι μαζί σας. Σας αφήνω στα χέρια του Νίκου. Έτσι. Αυτή είναι η κάρτα για, για τα play-off και τα διασταυρώματα. Μου λέει ο Θανάσης να δώσουμε μια ανάλυση για την πρόκριση, για τη μάχη που γίνεται στο Β' όμιλο. Θανάση, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω τι να σου πω πραγματικά. Γίνεται μεγάλη μάχη στον Β' όμιλο. Γιατί και είστε από πάνω αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Με 19 και πήρατε τη διαφορά από τον Κατσαπιαϊκό. Οπότε είστε καβάλα στ' άλογο μετά από μια τεράστια προσπάθεια. Παράλληλα με την ήττα που έκαναν οι Ανώνυμους, η τελευταία αγωνιστική αναμένεται να είναι τρομερή. Τραυματίστηκε, λέει ο Πάνος, επιβεβαιώνει τον Παναγιώτη. Στο μας με τους Τουβλέγες και του ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση. Ευχαριστώ, παιδιά, που το σχολιάσατε. Πάμε να δούμε τώρα εμένα μόνο μου και λίγο το top 20 της Rising. Λοιπόν, θα σολάρω τώρα στο επόμενο δεκάλεπτο μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Αλλά δυστυχώς είχα κρατήσει bonus φάσεις. Κρίμα. Γιατί θέλανε και ο Παναγιώτης εδώ σε αυτές τις bonus φάσεις. Μιας και ο Παναγιώτης δεν το καταλάβαινε, γιατί το 1999 ήταν σχεδόν αγέννητος. Οπότε, για να δούμε λίγο τη φάση με τον Παλαμιδά στον αγώνα Los Angeles Lippers B2B. Στο βιντεάκι μου έγραψαν, του έδωσαν το τρίποντο και ο Παλαμιδάς το πήρε. Εγώ θα πω, ο Ζαλγκίρης Κάουνας, 1999 είναι η φάση για τους μεγαλύτερους. 2,5 λεπτά για το τέλος. Ο Παλαμιδάς όμως θα κλέψει τώρα από το Μαγιατάκι. Θα πατήσει για 3 στον εφηδιασμό, δεν θα πατήσει για 2 και θα ευστοχήσει ο Παλαμιδάς. Έτσι. Αυτή ήταν η φάση του Παλαμιδά. Και πάμε να δούμε, Κατσαπιαϊκός Μπούμερς, ο Κακαράτζας στα 13 δευτερόλεπτα σκοράρει με τρίποντο και στέλνει το μάτι στην παράταση. Βγάλει έξω ο Δασκαλάκης, θα πατήσει για 3. Είναι άστοχος, θα σκότσει το επιθετικό rebound. Κακαράτζας θα πατήσει και αυτός για 3 και είναι εύστοχος για την ισοφάριση. Όλη η χρονιά του Κατσαπιαϊκού είναι αυτή η 4 πόντι που είχε απόσταση το μητάκι του παπουτσιού του Κακαράτζα από την πλαϊνή γραμμή. Νομίζω εκεί θα τραβάει τα μαλλιά του Παπαδόπουλος όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε στο top 20. Στο νούμερο 20, Χάλια Μαύρικς Φυριά, ο Σβεστονόφ δεν θα καταφέρει να κάνει καλή πάσα, αλλά ο Κοτσαμπάς προλαβαίνει το χρονόμετρο και σκοράρει στην εκπνοή της πρώτης περίοδου. Στους Φυριών, κατά επίθεση άλλα 5 δευτερόλεπτα, παραλίγο εκεί το λάθος, πατάει για 2 και στοχή. Στο νούμερο 19, LAPD BC Άμπλα, Μητρόπουλος Πολυχρονόπουλος. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν θα πρέπει να χαλαρώσει ο Μητρόπουλος. Πάρα πολύ όμορφη πάσα για τον Πολυχρονόπουλο. Αυτή ήταν η πρώτη πάσα του Μητρόπουλου στο τόπο που πέρασε την μπάλα πρώτα γύρω από την πλάτη του και μετά. Mafia Ballers pick and roll στο 18, ο Φιλιππίδης. Έβαλε rebound από τον Γρούντα. Θα κοπεί από το Φιλιππίδη, πάρα πολύ. Στο 17, Coffee Walkie Bugs Atalanti, ο Σπύρου. Βελαέτης, Ιωαννίδης, ωραία για το λιώνει, θα γυρίσει τρομερό στο από το Σπύρου. Στο νούμερο 16, έχουμε Greek Fricassé Anonymous, Λαζίδης και Νικολούδης. Πολύ κλειστές οι άμυνες στην αρχή του παιχνιδιού. Λαζίδης γυρίζει ωραία το σώμα του, αφήνει πάρα πολύ ωραία. Στο νούμερο 15, Saints Underdogs, Angle Breaker από τον Λιόλιο. Και τον Ροκοντόπουλος θα κάνει το λάθος, κλείδει ώστε εμπόλεμος πολύ όμορφα. Άλλο ένα λάθος εκεί παραλίγο από τους Underdogs αυτή τη φορά, ωστόσο εκεί περνάει ο... Στο νούμερο 14, Saints Underdogs ξανά, Τσατσαρούνος και Νιάρχος. Τον Ταπρατζή. Τσαρούνος, βλέπει ωραία τον Νιάρχο, εκείνος γυρίζει και αφήνει πανέμορφη. Πολύ όμορφη συνεργασία. Χαιρετώ και τον Χρήστο. Στο νούμερο 13,
Saints Underdogs ξανά. Έχουμε τάπα από τον Μπίτσο. Έχει πάρει από το χέρι με το καλημέρα ο Στεβόλεμος για να δούμε την αντίδραση των Saints. Εδώ τρομερή τάπα. Στο νούμερο 12 του Βλέγκερς Τσάτσι Κίνγκς, ο Ακουριδάκης. Ή αντιλέπαν από τον Ακουριδάκη. Ακουριδάκης πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθειά του, θα ευστοχίσεις ένα. Περί τεχνοτελείωμα, Κοφιγόκι Μπάκς Ατάλαντι, ο Πλακούτσης στην τάπα. Στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου, έχουν και την πρώτη κατοχή. Αντωνίου προς πίτα, υπέροχα, θα σηκώνει μέχρι μέσα, τρομερή τάπα από τον Πλακούτσι. Στο νούμερο 10 θα πάμε τώρα, όπου είναι Greek Fricassee με τους ανώνυμους, ο Κάρνος και ο Νικολούδης, και θα χαιρετήσω και τον Άντωνη. Σκουταρίς, αφήνει στο σπανό, ξανά σκουταρίς. Αλλά πάρα στο νούμερο 9, Κατσαμπιακός Boomers. Παυλίδης, Καπερώνης και Τσομπάνογλου η συνεργασία. Επιτίθεται μέχρι μέσα. Θα βγάλει για τον Καπερώνη και αυτός πολύ ωραία πάσα για τον Τσομπάνογλου και καλά. Τρομερό. Στο νούμερο 8, Slippers BDB, ο Παλαμιδάς σε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Συνάσεις του Πουμάντου έχουν συνεργαστεί πολλές φορές οι δυο τους μέχρι στιγμή σήμερα. Παλαμιδάς, στον εφηδιασμό ανάμεσα σε όλους, τρομερό λέει από τον Παλαμιδά. Στο νούμερο 7 θα πάμε τώρα, LAPD BC Άμπλα, ο Μητρόπουλος με το Μητκάκι. Και τώρα Μητρόπουλος. Να τα αριστερά, όμορφη πάσα για το Μητκάκι, ευτόχη εκείνος. Η δεύτερη πάσα του Μητρόπουλου στο top είναι σκαστή πίσω από την πλάτη. Greek Fricassee Anonymous, ο Σπανός είναι στο νούμερο 6. Πόσο οι Greek Fricassee κατάφεραν να τρομερά δύσκολο τελείωμα και φάουλ. Λοιπόν, Saints Underdogs, buzzer beater τρίτη περίοδο από τον Νιάρχο. Βλέπεις, εγώ δεν κρατάω. Κακία, παρότι η Δήμητρα μπήκε και σχολίασε στη μοναδική εκπομπή που δεν ήμουν εγώ εδώ. Θα χάσει τη δεύτερη, το rebound του Νιάρχου σηκώνεται και έχουμε το buzzer beater. Σχεδόν πίσω την μπασκέτα το Βαλαιονιάρχος στην εκπνοή. Airball Clerks είναι στο νούμερο 4. Ο Ζούλης με τον Καραχρήστο, τρομερή πάσα. Το μάζεψε ο Πολυθρονόπουλος. Μουμούρης αφήνει για τον Ζούλη. Κοινός βγάζει πολύ ωραία εκεί για τον Καραχρήστο. Στο νούμερο 3, Los Angeles Reapers BDB. Χρονόπουλος, Νικολάου και Ανέστης. Ομορφή συνεργασία. Ανέστης. Βγάζει έξω, Χρονόπουλος, ωραία για τον Νικολάου. Απίστευτη πάσα για τον Ανέστη και καλάθι. Έκλειψαν την μπάλα εκεί. Άλλη μια φορά. Ανέστης. Βγάζει έξω, Χρονόπουλος, ωραία για τον Νικολάου. Απίστευτη πάσα για τον Ανέστη και καλάθι. Έκλειψαν την μπάλα εκεί. Στο νούμερο 2 έχουμε LAPD BC Άμπλα. Είναι η φάση που περιμένει ο Παναγιώτης και ο Μητρόπουλος εδώ και πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα. Και τώρα Μητρόπουλος. Παίρνει ένα σκριν. Όμορφη πάσα στον Μητκάκη. Άλλη μια εξαιρετική. Πάσα κάτω από τα πόδια και καλάθι. Και τώρα Μητρόπουλος. Παίρνει ένα σκριν. Όμορφη πάσα στον Μητκάκη. Άλλη μια εξαιρετική. Και στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας στην Rising έχουμε τους του Lakers, τον αγώνα με τους Τσάτσους Kings και τον Μητσόπουλο βεβαίως. Κούδας κατεβάζει για την μπάλα γρήγορα, δεν ευστοχή όμως πάνω από τον Αγκουριδάκη ο οποίος θα μάζεψε και το rebound. Μακρύνει την μπάλα, θα καταλήξει τον Μητσόπουλο, εκείνος μόνος του με το καλάθι θα κάρφωσει. Άλλη μια φορά το κάρφωμα του Μητσόπουλου. Κούδας κατεβάζει. Γιατί η μπάλα γρήγορα, δεν ευστοχή όμως πάνω από τον Αγκουριδάκη ο οποίος θα μάζεψε και το rebound. Μακρύνει την πάσα, θα καταλήξει τον Μητσόπουλο, εκείνος μόνος του με το καλάθι θα κάρφωσει. Αυτό ήταν και το top 20 της Rising και πλέον όσοι μπήκατε κατά τη διάρκεια του είμαι μόνος μου γιατί ο Παναγιώτης έφυγε τρέχοντας για να πάει στο Πολυκλαδικό να προλάβει τον αγώνα εκεί πέρα και εγώ θα αναφερθώ λίγο στον β' όμιλο που μου ζήτησε και ο Κασιώτης νωρίτερα. Οι Anonymous έχουν δύο παιχνίδια μέχρι το τέλος, BDB και Saints και τα δύο είναι με τους δύο πρώτους του ομίλου, πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Οι Boomers
είναι καβάλα στάλογο και έχουν τους coffee walkie bags στο τελευταίο παιχνίδι. Για μένα, μόνο από τον εαυτό τους μπορούν να χάσουν αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα που έχουν. Και ο Κατσαπιαϊκός έχει τους κένταυρους, δηλαδή τον τρίτο. Από τις τρεις ομάδες που κυνηγούν την πρόκριση, οι δύο έχουν αγώνα με τους τρεις πρώτους του ομίλου και ο τρίτος έχει με τον τελευταίο. Είναι τεράστιο το πλεονέκτημα που κατάφεραν να πάρουν οι Boomers με την τρομερή νίκη τους και με τη διαφορά στον αγώνα με τον Κατσαπιαϊκό. Γιατί αν δεν είχαν πάρει τη διαφορά σε εκείνο τον αγώνα, τότε στον Κατσαπιαϊκό θα έφτανε μια νίκη για να καταφέρει να περάσει ως πέμπτος. Τώρα δεν του φτάνει. Έτσι, τώρα δεν του φτάνει, του φτάνει να χάσουν και οι Boomers, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόχειρο, γιατί δεν είμαι μέσα στο site το αν οι Boomers έχουν πλεονέκτημα από τους ανώνυμους, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να το βρουν και μόνα τους στο ποιος από τους δύο θα περάσει, έτσι, αν φτάσουν και οι δύο σε ίδιο ρεκόρ. Για να φτάσουν σε ίδιο ρεκόρ θα πρέπει οι ανώνυμους, sorry γιατί μου κόλλησε το live, θα πρέπει οι ανώνυμους να κάνουν δύο νίκες απέναντι στον πρώτο και στο δεύτερο του ομίλου στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Λοιπόν, και βέβαια Ανώνυμος και Κατσαπιαϊκός, να μην ξεχνιόμαστε, παλεύουν και για την έκτη θέση. Και όπως είπα και πριν, ο έκτος του ομίλου θα χάσει τους αγώνες του με τους δύο τελευταίους, ώστε να υπάρχει ίσως αριθμός αγώνων σε όλους τους ομίλους, μιας και από τον γάμα όμιλο δεν υπάρχουν οι δύο τελευταίες ομάδες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δωράκια. Το πρώτο είναι το μπλουζάκι. Ο Σάξο Καλόγυρος θα κερδίσει το μπλουζάκι από τους Καρναβαλίρες. Το σχόλιο του εμένα δεν μου έσκασε στο live. Αυτό λέγαμε και με τον Αγιώτη πριν, ότι χάνονται σχόλια γιατί δεν μπαίνουμε από το λογαριασμό της Λίγκας, αλλά από τον προσωπικό του καθένας. Οπότε κάποιες φορές δεν τα βγάζει και τα βλέπω από τον υπολογιστή, γιατί το κινητό μου έχει στις ρυθμίσεις τα πιο σχετικά και δεν μπορώ να το αλλάξω για κάποιο λόγο και να βάλω να βλέπω όλα τα σχόλια. Οπότε αναγκαστικά χάνω κάποια σχόλια. Όταν είμαστε έτοιμοι θα πάμε να δούμε και την κούπα. Πάμε. Ο Γιώργος Σουβλέρης θα κερδίσει την κουπίτσα από την Photo Create με το logo που θέλει. Πολύ ωραία. Αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Αυτή είναι η εκπομπή πριν από τη διακοπή για το Πάσχα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε στις 2 Μαΐου.